χρόνια παλεύουνε ναι, ναι, και επί των κυβερνήσεών σας δεν στηρίξατε τη μάχη, έτσι. Δεν ξέρω αν προσέξατε. Είπα, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Υπήρχε το θέμα με την αναγνώριση αυτή του κράτους, με το όνομα Σκέτο Μακεδονία από 140 κράτη του κόσμου. Το έχω ζήσει ως ευρωβουλευτής. Έβγαινε κάποιος, έλεγε Μακεδονία, σηκωνόμασταν εμείς. Λέγαμε όχι, Πουγουδουμού. Αυτά πήγαιναν χρόνια. Το έχω ζήσει σε υπουργικές διασκέψεις στο παρελθόν. Ήταν μια εκκρεμότητα. Ποια είναι η διαφορά? Ότι τώρα, ενώ υποτίθεται λήξαμε αυτή την εκκρεμότητα, την αντιμετωπίσαμε με τη συμφωνία θεωρητικά των Πρεσπών, η εκκρεμότητα παραμένει. Αποδείχτηκε και από την έκθεση στην τουριστική στη Γερμανία πριν από μερικές μέρες που εμφανίστηκαν εκεί οι Σκοπιανοί ως Μακεδόνες και ως Μακεδονία Σκέτο, και μετά αποδεικνύεται και από την ίδια τη συμφωνία, η οποία στα θέματα των εμπορικών σημάτων παραπέμπει το θέμα σε περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν, αν δεν απατώμε, με βάση τις προβλέψεις της συμφωνίας, επί μία τριετία. Άρα, στο συγκεκριμένο ζήτημα, μία εκκρεμότητα υπήρχε, μία εκκρεμότητα παραμένει, απλώς τώρα έχουμε βάλει και τη δική μας φραγίδα και παριστάνουμε ότι το θέμα αντιμετωπίστηκε πλήρως. Δεν έχει αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Μετά από αυτό την πρώτη ανάλυση, εγώ θέλω να πάω σε ένα ειδικό θέμα που σας αφορά, κύριε Σταθάκη, όχι προσωπικά, πολιτικά. Φαίνεται ότι η ΔΕΗ αρχίζει και τιμωρεί τους συνεπείς πελάτες της. Είχατε πει σε αυτή τη θέση καθώς ήταν, πριν από λίγο καιρό, και είπατε ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Χθες η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι μειώνει τον πόνους των συνεπών, ας πούμε, πελατών της, από το 15 στο 10, δηλαδή μία έμεση αύξηση του τιμολογίου του συνεπής. Αυτό θα το εγκρίνετε εσείς, θα περάσει από εσάς αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι στις εκπτώσεις της, που κάνει η ΔΕΗ στους πελάτες της, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού που έχει με τους ιδιώτες, είναι 100% δική της απόφαση. Αυτή αποφάσισε στις εκπτώσεις. Αυτή ρυθμίζει και το πώς κάνει την εκπτωτική της πολιτική. Δεν αφορούσε την κυβέρνηση, ούτε την αφορά. Την κυβέρνηση την αφορούσε και την αφορά η τιμή του ρεύματος. Έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αύξηση της τιμής του ρεύματος, και αυτό είναι η κυβερνητική ευθύνη. Συγγνώμη, εγώ που είμαι συνεπής, έχω κόψει από παντού για να πληρώσω τη ΔΕΗ, μου κόψει το ρεύμα. Ξαφνικά την μου λέει... Την εκπτωτική πολιτική της ΔΕΗ απέναντι σε εσάς, για να μείνετε στη ΔΕΗ και να μην πάτε στον ιδιώτη ανταγωνιστή. Όχι, αυτή την εμπορική πολιτική ήταν 100%. Είναι εις βάρος μου όμως, έτσι. Ήταν 100% της ΔΕΗ και παραμένει 100% εκπτώσεις που κάνουν στις διάφορες κατηγορίες πελατών. Δεν αφορούν την κυβέρνηση. Είναι εμπορική τους πολιτική. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ιδιώτες ανταγωνιστές. Ναι, αλλά η ΔΕΗ έχει. Κύριε Χατζηδάκη, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας θέση. Χθες ανακοινώθηκε αυτό. Η κυβέρνηση λέει δεν με αφορά αυτό το πράγμα, αφορά την διοίκηση της ΔΕΗ. Τι ούτε ακριβώς? Όταν έβαλε την έκπτωση πριν από 1,5 χρόνο αφορούσε την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ ήταν αυτή, κανονίζει και τις εκπτώσεις που κάνει και στους μεγάλους καταναλωτές και στους μικρούς και στη νοικοκυριά. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, δεν αφορά. Έχω παρακολουθήσει το θέμα φυσικά. Τυχαίνει να έχουμε με τον κύριο Σταθάκη κάπως βίους παραλλήλους, με την έννοια ότι έχουμε περάσει από σχεδόν τα ίδια υπουργεία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στην ίδια τη ΔΕΗ. Θα μου πείτε, καλά, παλιά η ΔΕΗ ήταν τέλεια. Δεν με πάτε στη μεγάλη εικόνα. Όχι, όχι. Στη μικρή εικόνα. Η διοίκηση τιμωρεί τους συνεπείς. Θα σας πω. Αυτό κάνει. Συνεχίζει. Από πού προκύπτει? Από πού προκύπτει το θέμα? Προκύπτει ότι ένα πρόβλημα της ΔΕΗ που υπήρχε έφτασε τώρα τα τελευταία χρόνια να έχει οξυνθεί τρομερά και να είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και γι' αυτό το λόγο η διοίκηση της ΔΕΗ έρχεται και κάνει όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Προσπαθεί να βρει πότε από τη μια περιθώριο, πότε από την άλλη, πότε προτείνει αυξήσεις τιμολογίων. Η κυβέρνηση λέει όχι, όχι. Φαντάζομαι και λόγω προεκλογικής περίοδου. Τώρα έρχεται και προτείνει τούτην εδώ τη ρύθμιση. Το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο σας περιγράφω. Και ξεκινάει από τότε οι προκάτοχοι του κυρίου Σταθάκη, το καλοκαίρι του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν και συμφώνησαν να εγκαταληφθεί το σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ, να πουληθεί δηλαδή το 1 τρίτο της ΔΕΗ και να βάλει η ΔΕΗ τα λεφτά στα ταμεία της, να πάρει μια ανάσα, να κάνει επενδύσεις. Και πήγανε στο μοντέλο της μισής ΔΕΗ, όπως λέω εγώ. Δηλαδή, συμφώνησε η κυβέρνηση να χάσει τους μισούς πελάτες της η ΔΕΗ χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
Και τώρα αυτό που κάνουν εδώ και 3-4 χρόνια στη ΔΕΗ είναι περίπου να προσπαθούν να χάσουν πελάτες. Όλοι. Δηλαδή εξωθούν τον κόσμο να πάει στους ιδιώτες, ναι, αυτό λέτε. Ναι, με αυτό λέει η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με την Τρόικα, αντικαθιστώντας τη μικρή ΔΕΗ. Και αυτό είναι που είναι στη βάση του προβλήματος. Έχει απαξιωθεί η ΔΕΗ, έχει χάσει το 80%, ξέρω εγώ παραπάνω, της χρηματιστηριακής της αξίας. Και αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο και με αυτό που έγινε τώρα με τις ελληνικές μονάδες. Τι έγινε με τις ελληνικές μονάδες? Ενώ λέγανε στη Βουλή διάφοροι συνάδελφοι από όλα τα κόμματα θα πουληθούν τα πετράδια της ΔΕΗ, μπλα 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 κτλ. Έγινε ο διαγωνισμός για τις ελληνικές μονάδες και δεν βρέθηκαν ουσιαστικά αγοραστές. Γιατί ακριβώς είμαστε σε μια φάση απαξίωσης. Αυτό είναι το. Ποιος τον πληρώνει το λογαριασμό, κύριε Χατζηδάκη? Ο τελικά ο καταναλωτής και ο μέσος Έλληνας. Και θα πρέπει να δούμε όλοι μαζί πώς θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ, διότι η απαξίωση της ΔΕΗ είναι απαξίωση της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη ουσιαστικά ελληνική επιχείρηση η ΔΕΗ. Πάντως, κύριε Σταθάκη, σε αυτό που λέει ο κύριος Χατζηδάκης, μια που είμαστε στο θέμα της ΔΕΗ, θέλω να σας πω ότι νομίζω είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Δεν πήραμε το 1 δισεκατομμύριο γιατί καθυστερεί αυτό το νομοσχέδιο για τις ελληνικές μονάδες, έτσι δεν είναι? Όχι. Ο όρος που έβαλε η Τρόικα ήταν να προχωρήσει αυτή η ιστορία για να μας δώσει ένας από τους όρους, σε πάση περιπτώσει. Το θέμα των ελληνικών μονάδων, καταρχάς να πω ότι όντως ανατρέψαμε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης κυβέρνησης. Μην κάνουμε γενικά. Πείτε μας πότε θα πάρουμε το 1 δισεκατομμύριο. Θα σας πω αμέσως. Ανατρέψαμε ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά περιλάμβανε και το 30% της ΔΕΗ να δοθεί μαζί με όλα τα υδροηλεκτρικά, τα οποία το θεωρήσαμε ότι ήταν λάθος. Και λάθος ήταν επίσης και η ιδέα που βρήκαμε να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ συνολικά. Οπότε φτιάξαμε ένα σχέδιο στο οποίο η ΔΕΗ που παράγει το 50% της ενέργειας της χώρας θα παραμείνει ο βασικός παραγωγός και ο κύριος και στην κατανάλωση, προσαρμοζόμενοι όμως σε ένα περιβάλλον σαφώς πιο ανταγωνιστικό. Το δεύτερο είναι το αν πετύχαμε ή αποτύχαμε, φαίνεται και από τα τιμολόγια, γιατί υπονοήσατε ότι θα το πληρώσει ο καταναλωτής κάποιες αστοχίες. Η τιμή του ρεύματος εξαιτίας του ανταγωνισμού και των εκπτώσεων και των εμπορικών πολιτικών των εταιριών και το 2017 και το 2018, σύμφωνα με την Eurostat, μειώθηκε η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, το αντίθετο από ό,τι αναμενόταν. Τώρα, ο συνεπής σήμερα με αυτή τη ρύθμιση που εξήγηλε η ΔΕΗ, το πληρώνει, γιατί αρχίζει να πληρώνει περισσότερο. Το δεδομένο είναι δεδομένο ότι επί δύο διαδοχικές χρονιές η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα μειώνεται και είναι μία από τις τρεις τέσσερις χώρες. Δώστε μια απάντηση για τα πώς καθυστερούμε, δεν θα πάρουμε το 1 δισεκατομμύριο. Για πάμε σε διάλειμμα. Το 1 δις συνδέεται προφανώς με τα κόκκινα δάνεια, που είναι το ένα θέμα σε κρεμότητα, και με τις λιγνίτες της ΔΕΗ. Οι λιγνίτες της ΔΕΗ δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο, γιατί συμφωνήθηκε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού Fast Track μέσα μέχρι τέλος Απριλίου. Έναντι ουδήποτε τιμήματος. Δηλαδή, περίπου κι εσείς να πάτε, θα τις πάρτε τις ελληνικές μονάδες. Αν ήσασταν στην αγορά. Δεν μισθό, δεν παίρνεις τη ΔΕΗ. Όχι, θέλω να πω, δεν υπάρχει προς τα κάτω όριο. Στην οποία συμμετέχουν πλέον, επανήλθαν 6 εταιρείες, 6 ανταγωνιστές. Είναι μια fast track διαδικασία. Έχουν αλλάξει κάποιοι όροι. Τους νομοθετήσαμε. Άρα ως προς το σκέλος αυτό. Και αυτό θα ικανοποιήσει, λέτε, τους ξένους να δώσει το πράσινο φως. Προς αυτό δεν έχουμε εκκρεμότητα. Μα γιατί θα φύγουν όσο. Δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί θα επανέλθουμε στην συζήτησή μας. Και χειρότερα. Μένουμε εδώ. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τα πολιτικά μας θέματα. Πριν πάμε στη διαφημιστική.